Εσώψυχα. Μαζί μας η ψυχολόγος Θέκλα Πετρίδου. Βασό μου, να ξεκινήσω εγώ το ενθέτω μας σήμερα. Θέλω να πάρω αφορμή μου μια παρουσίαση που έκανα πέρσι το Πάσχα, πέρσι την Άνοιξη, πριν το Πάσχα, στο συνέδριο της οργάνωσης που ονομάζεται Europa Uomo. Πως υπάρχει το Europa Antona, mm-hmm. που είναι για τις γυναίκες οι οποίες πάσχουν από καρκίνο του μαστού για φίλους, συγγενείς και καρκινοπαθείς γυναίκες. Έτσι υπάρχει και η Europa Uomo, η οποία αυτή η οργάνωση έχει σκοπό να βοηθήσει για την πληροφόρηση των ασθενών που πάσχουν από καρκίνο του προστάτη, για την πρόληψη του καρκίνου του προστάτη και για τη θεραπεία. Και διαβάζοντας για να πω στο συνεδρίο εκείνο στην ημερίδα που είχε γίνει στο Inter College στη Λάρνακα, όταν με προσκάλεσαν οι άνθρωποι, μου είπαν θέλουμε να μας μιλήσεις για την ψυχολογική διάσταση του καρκίνου του προστάτη. Και είναι η ψυχολογική διάσταση ενός άνδρα ο οποίος παθαίνει καρκίνο στον προστάτη, ο οποίος υποβάλλεται σε επέμβαση που αφαιρείται ο προστάτης, σε χημειοθεραπείες, σε ακτινοθεραπείες κτλ. Και όταν προετοιμάστηκα για αυτήν την παρουσίαση, μου δόθηκε η ευκαιρία να ξαναδιαβάσω παλιών υλικών που είχα διαβάσει ξανά σε σχέση με την ψυχολογία των ασθενών με καρκίνο ή των ανθρώπων οι οποίοι έχουν αποθεραπευτεί από προσβολή από καρκινικά επεισόδια και για την πρόληψη στο μέλλον και νέα βιβλιογραφία η οποία έχει προστεθεί από τον καιρό που τα είχα ξαναδιαβάσει. Και έτσι θέλω να μοιραστώ μαζί με τους ακροατές. Γιατί μ' αράζωσες Βάσο, μ' αράζωσες που ακούσαμε. Όταν ακούμε τη λέξη καρκίνος, μάθαμε να κατσουφιάζουμε, να στενοχωριόμαστε, να θεωρούμε ότι μια ασθένεια που είναι αίτητη. Δεν είναι αίτητος ο καρκίνος, Θέκλα, δεν είναι ανίκητος. Είναι κάτι που το είχα ζήσει κι εγώ έντονα σε μικρή ηλικία αυτό με τη μητέρα μου και αυτά που λες με αγγίζουν. Γι' αυτό με είδες να κατσουφιάζω. Δηλαδή, είδα ότι κατσουφιάσες. Ο καρκίνος είναι μια αρρώστια η οποία είναι φοβερή και τρομερή. Στα παλιά χρόνια έλεγαν εκείνη η αρρώστια. Δεν έλεγαν καν το όνομα της. Στα αγγλικά έλεγαν the C word, cancer word. Και υπήρχε τόση πολύ προκατάληψη από τον κόσμο που φοβόνταν ότι ακόμη και αν την πω τη λέξη, να πω τη λέξη καρκίνος, θα πάθω καρκίνο. Εντάξει, ο καρκίνος είναι μια δύσκολη αρρώστια. Υπάρχουν διάφορα είδη καρκίνων. Υπάρχουν καρκίνοι που είναι εντελώς ιάσιμοι, υπάρχουν καρκίνοι που έχουν καλή πρόγνωση ιάσης, καρκίνοι που δεν έχουν τόσο καλή πρόγνωση ιάσης. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ταλαιπωρούνται για χρόνια από καρκίνο και στο τέλος καταλήγουν. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν καρκίνο, έχουν διάγνωση καρκίνου, κάνουν τις θεραπείες, είναι καθαροί και μένουν καθαροί μέχρι το τέλος της ζωής τους, πεθαίνουν από άλλα φυσικά αίτια. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να έχουν ξανά και δεύτερη φορά και πάλι να το καταπολεμήσουν. Και γενικά τα πράγματα σήμερα δεν είναι τα ίδια όπως ήταν παλιότερα, που θεωρούνταν δεδομένων ότι όποιος έχει καρκίνο δεν υπάρχει περίπτωση να γιατρευτεί. Σίγουρα θα πεθάνει. Ξέρεις, χρειάζεται μεγάλα ψυχικά αποθέματα για να μπορείς να πολεμήσεις μια τέτοια περίπτωση όταν συμβεί. Ναι, είναι μεγάλη δοκιμασία και εμένα μου είχε τύχει, ξέρεις, μια φορά να γίνει μια λάθος διάγνωση ότι θα μπορούσε να το είχα, τελικά δεν το είχα και θυμούμαι ότι πέρασε όλη η ζωή μου από τα μάτια μου εκείνες τις μέρες που έβγαιναν τα αποτελέσματα της εξέτασης που τελικά δείξαν ότι δεν το είχα. Και θυμάμαι ότι είχα μπει σε μια διαδικασία να αναθεωρήσω τη ζωή μου και να σκεφτώ ότι μπορεί να μου έμεινε πολύ λίγος χρόνος και τι να κάνω με αυτόν τον χρόνο. Όμως Βάσο, υπάρχουν μελέτες και έρευνες που δείχνουν τρόπους με τους οποίους κάποιοι άνθρωποι ήδη έχουν ξεπεράσει. Έχουν ξεπεράσει το βάρος της διάγνωσης και το βάρος της αίσθησης ότι έχω αυτή την αρρώστια, η οποία είναι σοβαρή αρρώστια και μπορεί να σημαίνει ότι να τελειώσει η ζωή μου πιο γρήγορα από ό,τι προγραμμάτιζα, από ό,τι υπολόγιζα. Για να βάλουμε τα πράγματα κάτω, κανένας δεν ξέρει πόσα χρόνια να ζήσει. Ακόμα και εκείνοι οι οποίοι είχαν υπεραιωνόβιους παππούδες,
και ζήσαν μετά τα 100 και μέχρι τα 100 ο παππούς τους, η γιαγιά τους, οι γονείς τους δεν μπορούν να είναι σίγουροι ότι και αυτοί θα φτάσουν με βεβαιότητα σε αυτήν την ηλικία. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να φύγουμε. Μπορεί να φύγουμε από ένα ατύχημα, από ένα δυστύχημα, από μια εγκληματική ενέργεια ή από μια άλλη αρρώστια. Δεν μπορείς να ξέρεις τι θα γίνει στο μέλλον. Φυσικά για να μπορεί να ζει ο άνθρωπος και για να μπορεί να αντέχει την καθημερινότητα, πρέπει να έχει αυτή την ψευδαίσθηση του ελέγχου πάνω στη ζωή του. Δηλαδή η αίσθηση που έχουμε ότι εγώ θα ζήσω μέχρι τα βαθιά μου γεράματα, και συζητούσαμε και σε μια προηγούμενη εκπομπή, να θα ζήσω στο γεροκομείο μέχρι τα βαθιά μου γεράματα, θα ζήσω στο σπίτι μου, θα πεθάνω όρθιος, θα πεθάνω ξαπλωτός. Χρειάζεται να έχουμε αυτή την ψευδαίσθηση για να μην τρελαθούμε. Για να νιώθουμε ότι έχουμε έλεγχο πάνω στη ζωή μας. Άρα το πιο βασικό που χάνουμε όταν μάθουμε ότι έχουμε καρκίνο είναι την αίσθηση του ελέγχου. You lose control. Χάνεις τον έλεγχο. Δεν μπορώ να ελέγξω εγώ τη ζωή μου. Δεν μπορώ να προστατεύσω τον εαυτό μου. Δεν μπορώ να είμαι σίγουρη ότι θα είμαι εδώ για να δω τα παιδιά μου να μεγαλώνουν, να τα δω να κάνουν τη δική τους οικογένεια, για να βοηθήσω στα πράγματα που θέλω να βοηθήσω. Δεν μπορώ να ελέγξω το τι θα γίνει μετά. Εκείνο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ότι χάνουμε τον έλεγχο και ότι φοβούμαστε τον θάνατο. Αυτό μετατρέπει τον ασθενή σε ψυχολογικά ευάλωτο, έτσι. Φυσικά. Αυτό σε κάνει να φοβάσαι, να νιώθεις ανήμπορος, να νιώθεις ότι δεν μπορείς να το διαχειριστείς. Καταλαβες. Αυτό σε κάνει να νιώθεις ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να φύγεις. Ότι μπορεί να φύγεις αύριο, μπορεί να φύγεις μεθαύριο. Πενθείς το θάνατο σου προτού αυτό συμβεί. Κατάλαβες τι είναι τόσο σοβαρό με τους καρκινοπαθείς. Μάλιστα. Επειδή είναι μια ασθένεια που έχει ψηλά ποσοστά θνησιμότητας, δεν είναι έτσι. Τα στατιστικά λένε ότι αρκετά ποσοστά. Δηλαδή, αν κάποιος διαγνωστεί με καρκίνο, δεν γνωρίζω τις εθνικές στατιστικές στην Κύπρο. Ίσως ένας στους τρεις από αυτούς που διαγνώνονται θα καταλήξουν από αυτήν την ασθένεια. Δεν γνωρίζω όμως, δεν μπορώ να μιλήσω. Πώς μπορεί να βοηθηθεί ένας καρκινοπαθής από έναν ψυχολόγο, Θέκλα? Κοίταξε, οι καρκινοπαθείς χρειάζονται συναισθηματική στήριξη κατά τη διάρκεια των θεραπείων, επειδή οι θεραπείες είναι επίπονες και έχουν παρενέργειες. Εξ όσο γνωρίζω και το γυροπαντώνα, και ο αντικαρκινικός σύνδεσμος και ο σύνδεσμος καρκινοπαθών εργοδοτούν ψυχολόγους, οι οποίοι δίνουν στα μέλη τους δωρεάν επισκέψεις και στην Αδοδαφνούς, αν υπάρχει ψυχολογή. Δηλαδή, οι καρκινοπαθείς οι οποίοι έχουν σχέση με τους συνδέσμους αυτούς και στο νοσοκομείο, υπάρχει δηλαδή η ευκαιρία να έχουν επαφή με ψυχολόγων που να μην πληρώνουν κιόλας, που να τους παρέχεται δωρεάν. Γιατί ακριβώς ένας άνθρωπος που περνά αυτή την ασθένεια χρειάζεται βοήθεια για να μπορεί να αντιμετωπίσει τα συναισθήματα του, το φόβο του, το θυμό του, την αγωνία του, το άγχος του, τις αρνητικές σκέψεις, τις σκέψεις για την οικογένεια του, για τα παιδιά του, για τους συγγενείς, για τους φίλους του, για τη σχέση του, για το γάμο του. Όλα, όλα, όλα περνούν από το μυαλό σου και όλα προσπαθείς να τα επαναδιαπραγματευτείς. Είναι πολύ δύσκολη φάση. Με ποιον άλλον τρόπο όμως μπορεί να βοηθήσει ένας ψυχολόγος? Υπάρχουν κάποιες θεωρίες που μιλούν για καρκινικές προσωπικότητες, οι οποίες είναι, εντάξει, είναι θεωρίες. Όταν λέμε θεωρία, εννοούμε απόψεις που έχουν εκφράσει κάποιοι ψυχολόγοι, οι οποίοι εργάζονται συνήθως σε πανεπιστήμια και κάνουν και σχετικές έρευνες και λένε ότι κατά τη γνώμη μας, όταν οι άνθρωποι λειτουργούν έτσι, έχουν αυτά τα αποτελέσματα. Δηλαδή, ανάλογα με το χαρακτήρα τους, ναι. Αυτό εννοείς? Κοίταξε, ναι. Ο καρκίνος είναι ένα μεγάλο puzzle, είναι ένα μεγάλο ένιγμα στην ιατρική κοινότητα. Είναι γενετική, κάνει διάφορες έρευνες και στην Κύπρο γίνονται έρευνες από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και από το Ινστιτούτο Γενετικής, οι οποίες είναι αξιόλογες έρευνες και φέρνουν αποτελέσματα και στα φάρμακα. Από όσον γνωρίζω, υπάρχει προδιάθεση λόγω χαρακτήρα. Υπάρχει γενετική προδιάθεση σε κάποιους ανθρώπους για κάποιους τύπους καρκίνο. Και γι' αυτόν τον λόγο γίνονται και ειδικές εξετάσεις των Ευρωλογικών Ινστιτούτων. Θυμάσαι που είχε βουήξει ο τόπος για τη διάσημη ηθοποιό, την Αντζελίνα Τζολί, η οποία αφαίρεσε, λέει, το στήθος της και τα μητρικά της όργανα, γιατί μετά που πέθανε η μητέρα της από καρκίνο του μαστού, αν δεν κάνω λάθος, είχε κάνει αυτές τις γενετικές εξετάσεις και είχε βρει ότι έφερε το γονίδιο που την προδιέθετε ώστε να έχει καρκίνο του μαστού.
ώστε να είναι πιο επικίνδυνο να πάθει καρκίνων, κάποιου είδους γυναικολογικών καρκίνων. Υπάρχει γενετική προδιάθεση για συγκεκριμένα είδη καρκίνων, τα οποία τα έχουν βρει οι επιστήμονες στα γονίδια. Σίγουρα υπάρχει γενετική προδιάθεση και για άλλα είδη καρκίνων, με ακόμη δεν το έχουν ανακαλύψει, δεν το έχουν τεκμηριώσει επιστημονικά. Εγώ είμαι σίγουρη, η γνώμη μου είναι ότι σίγουρα υπάρχει γενετική προδιάθεση για όλες τις αρρώστιες. Δηλαδή, ένα μωρό που γεννιέται φέρνει μαζί του ένα σετ γονιδίων που λέει αν αυτό το άτομο πιεστεί, αν αυτό το άτομο στρεσαρεστεί, θα αναπτύξει την τάδε ασθένεια και όχι την τάδε ασθένεια. Με τα ψυχολογικά τουλάχιστον, εγώ αυτό το έχω παρατηρήσει. Mm-hmm. Ότι πάει οικογενειακά. Ας πούμε, αν η μητέρα σου πάθαινε κατάθλιψη όταν καταπιεζόταν ή πάθαινε κρίση πανικού, είναι πιο πιθανό να το πάθει αυτόν παρά κάτι άλλο, για παράδειγμα. Τώρα, δεν είμαι γιατρός, οπότε δεν γνωρίζω, ούτε ογκολόγος είμαι σίγουρα, ούτε βιολόγος, ούτε μικροβιολόγος, ούτε γενετιστής, οπότε δεν γνωρίζω να σας πω για τον καρκίνο. Αλλά γνωρίζω ότι σίγουρα για κάποιους καρκίνους έχει βρεθεί η γενετική προδιάθεση. Και αυτές οι μελέτες που μιλούν για τις καρκινικές προσωπικότητες λένε ότι είναι πιο πιθανόν έναν άτομο το οποίο δεν εκφράζει τα συναισθήματα του, έναν άτομο που δεν κλαίει, έναν άτομο που δεν φωνάζει, έναν άτομο που δεν δείχνει το θυμό του, δεν δείχνει τη χαρά του, δεν δείχνει τη λύπη του, δεν δείχνει τη στενοχωρία του, δεν δείχνει το φόβο του, δεν δείχνει το άγχος του, δεν δείχνει τον ενθουσιασμό του, γενικά δεν δείχνει τα αρνητικά ή τα θετικά συναισθήματα, είναι πιο πιθανόν να είναι καρκινοπαθής. Αυτό δεν το γνωρίζω αν ισχύει. Αυτό όμως το οποίο γνωρίζω και για το οποίο είχα διαβάσει και ήθελα να το μοιραστώ και με εσέναν και τους ακροατές, είναι η μελέτη που έχουν κάνει ψυχολόγοι στην Αμερική πάνω σε ανθρώπους οι οποίοι είχαν θαυματουργικές ιάσεις από καρκίνο. Δηλαδή άτομα τα οποία τους είπαν οι γιατροί δεν έχει κάποια άλλη θεραπεία για σένα, τέλειωσες. Έχεις 3 μήνες ζωής, 6 μήνες ζωής. Τους έστειλα σπίτια τους, ρε παιδί μου, και τους έδωσαν φάρμακα μόνο για τον πόνο. Και τους είπα, δεν έχει, είναι πολλές οι μεταστάσεις, είναι τα στάδια, πώς τα λένε, είσαι σε τελικό σημείο. Και κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους, τους οποίους τους είχα διαγραμμένους, ξεγραμμένους, όχι απλά έγιναν καλύτερα, έγιναν εντελώς. Και επειδή η Αμερική είναι μια τεράστια χώρα που έχει πάρα πολλούς κατοίκους, είναι πιθανό να βρεθούν ένας ικανός αριθμός για να μελετήσουν οι επιστήμονες ποια είναι τα κοινά ψυχολογικά χαρακτηριστικά που είχαν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι κατάφεραν ή έγιναν εφικτό να γιατρευτούν χωρίς να κάνουν θεραπεία, ενώ τους είχαν έναν μέλλον ζωφερό προδιαγραμμένων γιατροί. Και βρήκαν πιστεύεις ότι... ότι το θαύμα ήταν καθαρά σε θέμα ψυχολογίας? Κοίταξε, αυτή η μελέτη έγινε για να αποδείξει αυτό το πράγμα, ήταν θέμα ψυχολογίας. Τώρα, σίγουρα, όποιος είναι σοβαρά άρρωστος, όλο και σε κάποιον Άγιο θα τον τάξουν, όλο και κάποιο θρήσκο μέλος της οικογένειας θα έχει που θα τον τάξουν κάπου. Κάποιοι άλλοι θα λένε είναι θαύμα που έγινε θρησκευτικό θαύμα. Δεν γνωρίζω. Ως ψυχολόγος μπορώ να μιλήσω για τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά μου. Αυτό που ανακάλυψαν οι μελετητές μέσα από την έρευνα τους ήταν ότι το μόνο κοινό χαρακτηριστικό που είχαν όλα τα άτομα τα οποία μελετούσαν, που είχαν γιατρευτεί από τον καρκίνο χωρίς θεραπεία, ήταν ότι όλοι μα όλοι πέταξαν από πάνω τους την καταπίεση που είχε ο καθένας. Για παράδειγμα, μια νοικοκυρά η οποία ήταν στο σπίτι και μεγάλωνε 3 παιδιά μόνη της και φρόντιζε και παιδιά άλλα από τη γειτονιά και ήταν μανιακή με τις δουλειές και είχε όλη μέρα πίεση, λέει, σταμάτησε να κάνει δουλειές, καθόταν πάνω στην καρέκλα, έβαζε τα 2 πόδια πάνω στο τραπέζι, έπινε, κάπνισε και δεν ένοιαζε τίποτε και γιατρεύτηκε. Κάποιος άλλος, λέει, χώρισε τη γυναίκα του γιατί τον καταπίεζε η γυναίκα του και δεν ήταν ευτυχισμένος, έφυγε και την παράτησε. Κάποιος άλλος, λέει, ο οποίος ήταν ομοφιλόφιλος και αρνιόταν την ταυτότητα του, τα άφησε όλα και έζησε τον εαυτό του όπως ήταν, αποδέχτηκε τον προσανατολισμό του. Λέει, ένας άλλος χρηματιστής τα παράτησε όλα και πήγε, λέει, στη Γιούτα στην Αμερική και ψάρευε. Μια άλλη γυναίκα, λέει, που ήθελε να γίνει τραγουδίστρια και δεν την άφηνε ο άντρας της, άρχισε να τραγουδάει. Του είπε, εμένα δεν με νοιάζει, αρρώστησα, έφτασα στο τέλος και άρχισε να τραγουδάει. Δηλαδή, απελευθερωτικά πράγματα έκανα μια τομή στη ζωή τους. Πέταξαν την καταπίεση από πάνω τους.
Ψυχολογική καταπίεση, αυτό Ναι. είναι δηλαδή το πρόβλημα. Βάσο μου, το να καταπιεζόμαστε και να καταπιέζουμε και συνειδητά ακόμη τον εαυτό μας, κάνει μας κακό στην υγεία μας. Δεν ξέρω πώς, σας είπα, δεν είμαι γενετιστής, δεν είμαι ειδικός ερευνητής, αλλά το έχω παρατηρήσει ότι οι άνθρωποι που καταπιέζουν τον εαυτό τους και αφήνουν τους άλλους να τους καταπιέζουν, όλη αυτή η πίεση, η καταπίεση που νιώθουν δεν τους βοηθά στην υγεία τους. Δεν γνωρίζω, σου λέω, αυτή η μελέτη ήθελε να δει ποιο ήταν το κοινό χαρακτηριστικό. Οπότε εμένα η γνώμη μου είναι ότι δεν είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν όντως καρκινικές προσωπικότητες. Είναι θεωρία. Πιστεύω ότι θέμα γονιδιακών περισσότερων το ποιο είναι επικίνδυνος να αρρωστήσει με καρκίνο ή όχι. Γιατί σκέψου Βάσο να βάζαμε στον κόσμο το βάρος του να νιώθει ότι ξέρεις Βάσο, αν καταπιέζεις τον εαυτό σου για να κάνεις τη δουλειά σου, για να είσαι εντάξει μες στην οικογένεια σου, να πάθεις καρκίνο μετά. Ή αν με καταπιέζει ο σύντροφός μου, να πάθω καρκίνο. Σημαίνει ότι θα βάζαμε μεγάλη ευθύνη και στον εαυτό μας και στους άλλους για το ότι φταίνε ήδη που παθαίνουν σοβαρές ασθένειες. Μα δεν μπορούμε να γενικεύσουμε. Ναι, νομίζω το είναι θέμα. Επικίνδυνες λίγο αυτές οι ναι. θεωρίες ότι υπάρχουν καρκινικές προσωπικότητες και μη καρκινικές προσωπικότητες. Εντάξει, γενικότερα η καταπίεση δεν είναι καλό Εγώ πράγμα. Επομένως, και... κόντρα στην καταπίεση. Να σου πω και κάτι από Αλλά... τον εαυτό μου. Εγώ ναι. έχω καταπίεσει. Είχε φάσει στη ζωή μου που καταπίεζα εγώ ήδη πολύ τον εαυτό μου. Και όμως δεν αρρώστησα. Σοβαρά σου μιλάω. Δεν έπαθα καρκίνο. Είχε μια περίοδο που καταπίεζε ιδιαίτερα τον εαυτό μου. Η φάση που ήταν τα παιδιά μου μικρά και πρέπει να τα μεγαλώσω και να σταθώ και μάνα και πατέρα και είχα και πολλές δυσκολίες πρακτικές. Καταπίεζα υπέρμετρα τον εαυτό μου. Θυμούμαι ότι ξυπνούσα το πρωί και έλεγα: κάμε υπομονή να περάσει και αυτή η μέρα που έχεις να κάνεις 1000 πράγματα. Και ξέρω. Δεν έπαθα όμως. Νομίζω όμως ότι αν είχα τη γενετική μου προδιάθεση, μπορεί να πάθαινε εκείνη την περίοδο. Δηλαδή δεν έχει να κάνει με μένα. Με το πώς λειτουργούμε. Έχει να κάνει με τη γενετική μου προδιάθεση. Και ξέρεις, το να αναγνωρίζουμε ότι κάποια πράγματα είναι γονιδιακά μας απελευθερώνει, γιατί δεν νιώθουμε ενοχές για πράγματα που δεν φταίμε. Αλλά γενικώς είναι μια καλή συμβουλή και στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν τώρα καρκίνο ή έχουν περάσει καρκίνο και έχουν έγκυα μήπως ξαναπάθουν. Και σε εμάς οι οποίοι δεν πάθαμε ακόμη. Εντάξει, είναι μια καλή συμβουλή για να κάνουμε την ποιότητα της ζωής μας καλύτερη. Γιατί κανείς δεν ξέρει πόσο θα ζήσει, το έχουμε πει από την αρχή αυτό, να πάρουμε συνειδητή απόφαση να μην καταπιεζόμαστε άδικα. Άδικα. Να απλοποιήσουμε τη ζωή μας, να την κάνουμε πιο ελαφριά. Δεν είναι ανάγκη να σηκώνουμε τεράστια ψυχολογικά βάρη. Υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορούμε να αφήσουμε και δεν μπορούμε να το καταφέρουμε αυτόν από μόνοι μας. Είναι καλή ιδέα να ζητήσουμε τη βοήθεια ενός ψυχολόγου για να μας βοηθήσει να αξιολογήσουμε ποια είναι τα πράγματα που έχουμε να κάνουμε κάθε μέρα στη ζωή μας, ποιες είναι οι πιέσεις και καταπιέσεις που επιβάλλουμε στον εαυτό μας και να αξιολογήσουμε ποιες είναι απαραίτητες και να συνεχίσουμε να τις αντέχουμε και ποιες είναι αχρίαστες και να τις αποτινάξουμε, να τις πετάξουμε από πάνω μας. Πώς λέει το ποίημα του Θεοδόση Πικερίδη που λέει «Αποτίναξέ τους πεντατάχτυλοι μου». Όπως εκείνη την εικόνα, αποτινάξουμε από την πλάτη μας τα αχρίαστα βάρη. Για να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη και όλοι μας οφείλουμε να ζούμε την κάθε μέρα σαν να είναι η τελευταία, γιατί ποτέ δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσει αυτή η ζωή. Υγεία αν εύχομαι σε όλους και χαρά και ανάλαφρη ζωή. Και καλή ψυχολογία. Ακριβώς.